Σήμερα γιορτάζουμε, αγαπητοί μου, την Αγίαν Πεντηκοστή. Η εορτή αυτή, όπως και το Πάσχα, ανήκει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Ήτο η εορτή που εορτάζεται 50 ημέρες μετά από το Πάσχα και συνέπιπτε με την αρχή του θερισμού των σιτήρων, γι' αυτό και ελέγεται, όπως μας αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου, εορτή θερισμού πρωτογεννημάτων. Ακόμη ελέγεται και εορτή εβδομάδων, διότι έπρεπε να τελείται 7 εβδομάδες μετά από το Πάσχα. Ακόμη ελέγεται και ημέρα των νέων, όπως μας λέγει το βιβλίο της Εξόδου αλλά και το Δευτερονόμιον και η αριθμή, αυτά τα τρία βιβλία, γιατί κατά αυτήν την ημέρα προσεφέροντο από τη νέα συγκομιδή του σιταριού η πρώτη άρτη, τα πρωτόλια, η πρώτη άρτη. Έτσι ακόμη η εορτή της Πεντηκοστής υπενθύμιζε εις τους Εβραίους το μεγάλο γεγονός της παραδόσεως του νόμου, όταν ο Θεός είπε να καθαρθούν δια να ανέλθει στο όρος Σινά ο Μωυσής να παραλάβει τον νόμο, και ο χρόνος, ο μεταξύ της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης, δηλαδή το Πάσχα, γιατί Πάσχα θα πει διάβασης. Μέχρι την παραλαβή του νόμου, εννοείται όταν ο Μωυσής θα ανήρχεται εις το όρος, ήταν 50 ημέρες. Και συνεπώς η εορτή αυτή υπενθύμιζε, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι παρέλαβαν από το Θεό τον ίδιο τον νόμο τον οποίον έπρεπε να τηρούν. Και τέλος η εορτή της Πεντηκοστής ερχόνταν να υπενθυμίσει στους Εβραίους τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες του Θεού προς το λαό το δικό του, και συνεπώς ήτο η εορτή της αποδόσεως ευχαριστιών στο Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι η εορτή αυτή στέκεται ένας τύπος και αποδεικνύεται τύπος μελών των αγαθών, διότι 50 ημέρες μετά από την εορτή του Πάσχα, δηλαδή την εορτή που ο Κύριος ανεστήθη, έχουμε την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η Παλαιά Πεντηκοστή ή το τύπος της Νέας Πεντηκοστής, της Χριστιανικής Πεντηκοστής. Είναι δε οροθετικές αυτές οι δύο γιορτές, Πάσχα, Πεντηκοστή. Ανάστασης Χριστού, συγγνώμη, Πάσχα, Πεντηκοστή. Διάβαση των Εβραίων από την Ερυθρά Θάλασσα, παραλαβή του νόμου και απόδοση ευχαριστιών στο Θεό. Πάσχα, Ανάσταση του Χριστού, Πεντηκοστή, κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και φανέρωσης της Εκκλησίας εις τον κόσμο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εντυπωσιακό, μέχρι προκλήσεως εντυπωσιακό, ότι αυτές οι δύο γιορτές του χώρου της Παλαιάς Διαθήκης είναι γιορτές αντίτυπα των πρωτοτύπων χριστιανικών εορτών του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Αλλά εδώ βλέπουμε το εξής. Ακόμη η ημέρα αυτή της Πεντηκοστής, όπως έλεγε το Παλαιά, ως ημέρα των νέων, δηλαδή ημέρα των νέων καρπών, είναι η μέρα τώρα της Πεντηκοστής στον χριστιανικό πια χώρο
της νέας συγκομιδής της Εκκλησίας, γιατί με το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος ήδη έδρεψε από τον αγρόν του λαού του Θεού 3.000 ψυχές που πίστεψαν, και την δεύτερη μέρα 2.000 ψυχές που επίστεψαν εις το πρόσωπον το θεανθρώπινο του Χριστού. Έτσι, αυτός ο νέος καρπός, αυτή η νέα συγκομιδή, αυτά τα πρωτόλια είναι ο νέος σύτος που αποθηκεύεται εις τις αποθήκες της Βασιλείας του Θεού. Και για όλα αυτά είναι πράγματι η ημέρα της αποδόσεως ευχαριστιών στο Θεό, όσα εργάστηκε επάνω εις τη γη με το μυστήριον της ενανθρωπίσεως. Τύπος λοιπόν και σκιά ήταν η Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη έναντι της Χριστιανικής Πεντηκοστής. Η Χριστιανική Πεντηκοστή είναι το βαθύ μυστήριο της Εκκλησίας. Και η αποκάλυψη αυτού του βαθαίως μυστήριου έγινε με την φανέρωση του Αγίου Πνεύματος κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Και το Πνεύμα το Άγιον με δύο κινήσεις του έδειξε ακριβώς αυτό το βαθύ μυστήριο. Πρώτον, επεκύρωσε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν εκείνος που περπάτησε ανάμεσά τους? Θυμηθείτε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν ο Κύριος ομίλησε, εγένε το λέει σχίσμα εις των λαών, ώστε ο Κύριος γίνεται αιτία σχίσματος. Ναι, άλλοι έλεγαν αυτός είναι, άλλοι έλεγαν όχι, απατεώνας είναι. Έλεγαν οι άρχοντες, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στους υπηρέτες που πήγαν να τον συλλάβουν, και εσείς πλανηθήκατε? Ποιος εκ των αρχόντων που γνωρίζει τον νόμο τον οικολούθησε αυτόν? Έτσι υποτιμητικά, αυτόν. Αλλά ποιος? Ο λαός που δεν ξέρει τον νόμο και είναι επικατάρατος, ταλέποροι άρχοντες. Γιατί ο λαός δεν ξέρει τον νόμο? Γιατί εσείς κάθεστε στις πολυθρόνες και απολαμβάνετε τα αγαθά της ευημερίας της εποχής σας και αφήνετε το λαό να μην μάθει τον νόμο, γιατί ακόμη δεν σας συμφέρει, γιατί τον κρατάτε σαν δούλο το λαό μέσα στη βαθιά του άγνοια. Αυτό που είπατε είναι κατηγορητήριο για σας, ταλέποροι άρχοντες. Αλλά εν διά αυτή η περιπτώση είδατε ότι έγινε σχίσμα εις των λαών. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του, όταν δε έλθει ο παράκλητος, λέει το Πνεύμα το Άγιον, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, που εγώ θα στείλω από τον Πατέρα το Πνεύμα της Αληθείας, που είναι το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίον εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος, ποιος? Ο παράκλητος. Ποιος παράκλητος? Ο δεύτερος παράκλητος, γιατί ο πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός. Εκείνος λοιπόν μαρτυρήσει περί εμού. Αυτός θα δώσει την μαρτυρία ποιος είμαι. Διότι αν εγώ ήμουν απατεών, ήμουν λαοπλάνος, ήμουν σφετεριστής θείων ιδιωτήτων, εσείς που είπατε ότι εγώ και ο πατήρ είμαι, ότι εγώ είπα ότι ο πατήρ και εγώ είμαστε ένα, και πήρατε πέτρες να με λιθοβολήσετε, έπρεπε, αν ήταν έτσι τα πράγματα, να ήμουν εις τον πυθμένα της κολάσεως. Αλλά δεν είμαι, δεν πήγα εις την κόλαση, αλλά αν ήλθα εις τον ουρανόν. Αν δεν είδατε την ανάληψή μου, σίγουρα όμως θα δείτε την ενέργεια, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Θα δείτε τα θαυμαστά του Αγίου Πνεύματος.
πώς το Πνεύμα το Άγιον θα κατήχε το εάν εγώ ήμουν εις την κόλαση. Εγώ ανήλθα και εκείνος κατήλθε. Συνεπώς δίδει τη μαρτυρία για μένα, για το όνομά μου. Και όταν λίγες μέρες μετά ο Απόστολος Πέτρος πηγαίνει στο ναό και βλέπει εκείνον τον χολόν και του λέγει, κοίταξέ με, εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Πώς θα ήταν δυνατόν εκείνος ο χολός άνθρωπος να περπατήσει στο δικό μου το όνομα εάν εγώ ήμουν εις την κόλαση και σφετεριστής, ξαναλέγω, θείων ιδιωτήτων? Άρα λοιπόν το Πνεύμα του Θεού ήρθε να δώσει την ημέρα της Πεντηκοστής την μαρτυρία περί της ταυτότητος του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Και δεύτερον, εφανέρωσε το Πνεύμα το Άγιον την επανίδρυση της Εκκλησίας επί της γης. Και αυτή η φανέρωση έγινε με μία σωρία εκδηλώσεων, όπως μας τις περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι συναίδιος με τον Θεό. Αίδιος θα πει αλφαγιώτα, αίδιος θα πει αυτός που δεν έχει αρχή, αυτός που δεν έχει τέλος. Η διαφορά της λέξεως από το αιώνιος είναι ότι ο αιώνιος έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Εμείς είμαστε αιώνιοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε τέλος, αλλά είχαμε αρχή. Ο Θεός όμως δεν είναι αιώνιος. Καταχρηστικός λέμε τον Θεό αιώνιον. Ο Θεός είναι αίδιος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι μαζί με το Θεό, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Το λέγω αυτό και πρέπει να μιλάμε μάλιστα με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας για να μάθουμε ποια είναι η Εκκλησία. Ακούμε επί παραδείγματι στρέφονται, λέει, εναντίον της Εκκλησίας, κινούνται έτσι, θα καταλύσουν την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία θα καταλύσουν? Τι θα πει στρέφονται? Πρέπει να μάθουμε ποια είναι η Εκκλησία και ποιοι είναι οι διώκτες. Ή μάλλον δεν είναι ανάγκη να μάθουμε ποιοι είναι οι διώκτες. Άνθρωποι είναι, κτίσματα είναι, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πρέπει να μάθουμε ποια είναι η Εκκλησία. Λοιπόν, το ακούσατε? Είναι συναίδιος με τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και δεν είναι τι άλλο παρά η αγαπητική σχέση των τριών προσώπων της Τριαδικής Θεότητος. Διότι τα τρία πρόσωπα αποτελούν Εκκλησία, αλλά μια σχέση αγάπης, αγαπητική σχέση. Αλλά ο Άγιος Τριαδικός Θεός πάντοτε υπήρχε και η σχέση αυτή δεν ξεκίνησε από κάποια χρονική στιγμή, πάντα υπήρχε. Να γιατί η Εκκλησία είναι συναίδιος και συνάναρχος με τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αυτό μας καταπλήσει. Αν έπρεπε να ανήκουμε σε κάποια σωματεία και μάλιστα καυχόμεθα πολλές φορές και προβαλόμεθα ότι το σωματείο στο οποίο ανήκουμε έχει μια παλαιότητα. Όση παλαιότητα και να βάλουμε, αγαπητοί μου, έναν αιώνα, δύο αιώνες, πέντε αιώνες, δέκα αιώνες, η Εκκλησία είναι συναίδιος, συνάναρχος με το Θεό. Αλλά ο Θεός ήθελε να εκφράσει αυτή του την αγαπητική σχέση και έξω από τον εαυτόν του και δημιουργεί τον αγγελικών κόσμων. Ήθελε κι άλλα όντα να χαρούν αυτήν την αγαπητική σχέση. Έτσι λοιπόν ο Θεός επεκτείνει την Εκκλησία του, την απλώνει, τη μεγαλώνει εις αυτά τα όντα που λέγονται άγγελοι. Και εκεί πλέον έχουμε τον κόσμο, την Εκκλησία των Αγγέλων.
Γι' αυτό η Εκκλησία ονομάζεται Εκκλησία Πρωτοτόκων εν ουρανής. Κοιτάξτε, αυτό το πρωτοτόκον, είναι γνωστό ότι ο πρωτότοκος είναι πάντα ένας. Ο δεύτερος είναι δευτερότοκος. Ο τρίτος είναι τριτότοκος. Πώς λοιπόν είναι όλη η Εκκλησία Εκκλησία Πρωτοτόκων? Δηλαδή όλοι έχουν τα ίδια προνόμια μέσα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό θα πει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Πόλης Θεού ζώντος λέγεται και Ιερουσαλήμ επουράνιος, που εθεμελιώθη προ καταβολής κόσμου. Θυμηθείτε τον Κύριον που είπε, είναι και στην Αποκάλυψη και λοιπά, ότι και στο Ευαγγέλιον, ελάτε να κληρονομήσετε τη Βασιλεία μου που έχει ετοιμαστεί πριν γίνει ο κόσμος, πριν τεθεί το θεμέλιον του κόσμου. Προκαταβολής κόσμου, ώστε η Εκκλησία είναι προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος. Αυτήν την επουράνιον Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει, όπως σας είπα, πάνω Ιερουσαλήμ, ήτης, λέει στην προς Εβραίους, συγγνώμη, προς Γαλάτας, ήτης εστί μήτυρ πάντων ημών, είναι η μάνα μας η Εκκλησία. Και ότι ημίν το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εκεί θα φτάσουμε. Το πολίτευμά μας, η πολιτεία μας, ο τρόπος της ζωής μας, η θέση μας, η πατρίδα μας, είναι εκεί. Και ακόμη λέει στην προς Εβραίους 12:22, προσελιλήθατε Σιών όρη. Δεν προσεγγίσατε στο όρο Σινά, αλλά στο όρο Σιών, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων πανηγύρι, που είναι η πανήγυρης, πανήγυρης θα πει συνάθρησης αγγέλων εν μυριάσι. Βλέπετε ότι οι άγγελοι είναι μετά από το Θεό μέτοχοι αυτής της Εκκλησίας, και τώρα εσείς έρχεστε και προσεγγίζετε Εκκλησία Πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Δεν μένει χρόνο να τα αναλύσει κανείς λέξη-λέξη. Έτσι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, όπως είδαμε, είναι μια αγαπητική σχέση του Θεού προς τα λογικά του κτίσματα. Για να μην πω προς πάντα τα κτίσματά του, γιατί αυτή τη στιγμή κατ' επέκταση, διότι εμείς είμαστε Εκκλησία, οι πιστοί, κατ' επέκταση και των ναών τον λέμε Εκκλησία. Και συνεπώς όλα τα δημιουργήματα, όχι μόνο τα έλογα αλλά και τα άλογα, γίνονται Εκκλησία. Και αυτή η σχέση είναι άκτιστη. Δηλαδή δεν είναι χειροποίητος, δεν είναι υλική, παρότι μπαίνουν κτιστά όντα. Και οι άγγελοι κτιστοί και εμείς κτιστοί και το σύμπαν κτιστό. Και όπως λέει στην προς Εβραίους, της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, όχι εκείνη που κτίσαν οι Εβραίοι, που έκτισε ο ναός, συγγνώμη, ο Σολομών, τον ομώνυμο ναό του, ου χειροποιήτου του τέστην, ου ταύτης της κτίσεως. Και αυτή η Εκκλησία δεν είναι χειροποίητος. Η Δευτέρα δε του Κλίμεντος Ρώμης επιστολή γράφει τα εξής: άνωθεν πρώτη, από πάνω πρώτη, η Εκκλησία δηλαδή, προηλίου και σελήνης, πριν γίνει ο έναστρος ουρανός, πριν γίνει το σύμπαν εκτισμένη πνευματική, πνευματική δε ούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού, και υπάρχουσα πνευματική φανερώνεται τώρα στη σάρκα του Χριστού. Γιατί τι είναι η Εκκλησία? Είναι το σώμα του Χριστού. Και αυτό ακόμη φαίνεται και σχηματικός στην προσκομιδή, που στις μερίδες των Αγίων εξάγεται πρώτη η μερίδα των Αγίων Αγγέλων, αλλά και μετά των άλλων Αγίων κλπ. Όταν, αγαπητοί μου, έγινε ο υλικός κόσμος, σαν προέκταση της αγάπης του Θεού, ήθελε τώρα ο Θεός να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες λογικές υπάρξεις σε αυτήν τη δική του τη μακαριότητα. Δηλαδή πέρα από την δημιουργία των κτιστών, βεβαίως πάντα, αγγέλων,
αλλά ήθελε να επεκταθεί και στον υλικό κόσμο και επεξετάθη εις τους πρωτοπλάστους. Διότι η κορυφή του κτιστού ορατού κόσμου ήσαν οι πρωτόπλαστοι. Έτσι ο παράδεισος, εκείνον που ο Θεός ούτως υπήν μάντρωσε, δηλαδή με κάποια όρια τοποθέτησε στη γη, αυτό εννοώ μάντρωσε, ήταν ο τόπος αυτής της εκκλησίας, δηλαδή της κοινωνίας του Θεού μετά των πρωτοπλάστων, μετά των ανθρώπων. Εύκολα δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να κατανοήσουμε αυτήν την κοινωνία του Θεού με τους πρωτοπλάστους. Όμως την διαισθανόμεθα καθώς μελετάμε τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως. Μια παραδεισία κατάσταση. Κάτι ανέκφραστο. Πώς ο Θεός μπορούσε να επικοινωνεί με τους ανθρώπους εκείνο το χαριτωμένο. Κατά το δειλινό λέγει, περιεπάτη ο Θεός εις τον παράδεισον για να συναντήσει τον Αδάμ και την Εύα. Εκείνα τα πόδια, λέγει το ωραίο τροπάριο της Κασιανής, που περπάτησαν και τον οποίον ο θόρυβος εθορύβησε τους πρωτοπλάστους, γιατί έσπευσαν οι ταλέποροι να διακόψουν αυτήν την κοινωνία με το γνωστό τους αμάρτημα, το αμάρτημα της αυτονομίας τους. Είναι φοβερό, γιατί είναι γνωστό εκκλησία και αυτονομία είναι δύο πράγματα αντιφατικά. Εκκλησία θα πει ενότητα, αυτονομία θα πει σπάσιμο, διαίρεση. Και συνεπώς δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έπρεπε λοιπόν να αρθεί η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία από τη γη. Και η Εκκλησία ερωμένη από την γη, η αγάπη του Θεού έκανε να συνεχιστεί επί της γης κατά σκιώδη τρόπο. Όχι πια με τον φανερόν εκείνων τρόπων του παραδείσου, με την παρουσία των δικαίων από του Άβελ, του Ενός, του Ενόχ, του Νόε, του Αβραάμ, των προφητών, των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Μεμονωμένα, σε πρόσωπα μόνο, αυτοί είχαν αυτήν την κοινωνία μετά του Θεού, δηλαδή απαιτέλουν εκκλησία. Έτσι έχουμε την εκκλησία των εθνών, γιατί ο Νόε, ο Ενός, ο Ενόχ ανήκουν στα έθνη, αλλά και ο Αβραάμ εκ των εθνών εξελέγει και είναι μια εκκλησία άσαρκη. Προσέξτε, άσαρκη. Λέγω άσαρκη γιατί κατόπιν με την παρουσία του Χριστού, με την σάρκα του Χριστού, έχουμε την ένσαρκον εκκλησία. Έτσι όλοι αυτοί θα εισόζοντο, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, με την προσδοκία του Μεσσίου, με την κοινωνία που έχουν με το Θεό και την προσδοκία του Μεσσίου κατά το και αυτός προσδοκία έθνων, αλλά και με την τήρηση του πνευματικού ήθους που υπαγορεύει η συνείδηση, όχι κανένας άλλος νόμος, η συνείδηση. Πάντως το γεγονός είναι ότι η Εκκλησία αποσύρεται εις τον ουρανόν, γιατί η γη είχε αστοχήσει να την αποδεχθεί. Η αγάπη όμως του Θεού επιμένει, επιμένει να συμπεριληφθεί και η γη στην ολότητά της. Και αυτό έγινε με την ενανθρώπιση. Έτσι η Εκκλησία αναγεννήθη και ανεπλάστη και τελειώθη εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίο. Και ως προς την ενανθρώπιση του Υιού, η Εκκλησία παίρνει την χριστολογική της διάσταση με το ξεπίδημά της από τη λοχιστήσα πλευρά του Χριστού. Από εκεί βγήκε αίμα και νερό και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και είδεν ότι αληθείς αυτού εστίν η μαρτυρία. Είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με τα δύο μυστήρια αυτά που συνίσταται, συγκροτείται η Εκκλησία. Από πού βγήκε? Από την λοχιστή στα πλευρά του Χριστού
ενώ είχε υπνώσει επί του Σταυρού, όπως είχε υπνώσει ο Αδάμ από την πλευρά του οποίου εξήλθε η Εύα, και ο οποίος Αδάμ είναι τύπος Χριστού και η Εύα τύπος της Εκκλησίας. Έτσι ο Θεός Πατήρ, πως μας λέγει ο Απόστολος στην προς Εφεσίους, αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Και όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε. Δηλαδή ο Χριστός επήρε σάρκα Εκκλησίας, και ελθόν εις το καταφύγιον αυτής. Καταφύγιον είναι ο χώρος της πρώτου Χριστού σαρκώσεως, ισκιώδης Εκκλησία, και ευρών. Ποιον? Αυτήν την Εκκλησία, την σκιώδη. Και ευρών ρυπώσαν βρώμικοι, αυχμώσαν κακοτράχαλοι, γυμνήν πεφυρμένην αίματι, έλουσεν, ήλυψεν, έθρεψεν, ενέδισεν ημάτιον, την έντισε με ημάτιον. Αυτός αυτή γενόμενος περιβολή, ο ίδιος έγινε ημάτιον για αυτήν, και λαβών αυτήν ούτως ανάγει. Και αφού την παρέλαβε, έτσι την μεταφέρει εις τον ουρανόν. Και αλλού γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πλήρωμα του Χριστού η Εκκλησία. Το πλήρωμα, το συμπλήρωμα του Χριστού. Γιατί το συμπλήρωμα του Λόγου είναι η σάρκα, αλλά η σάρκα είναι η Εκκλησία. Συνεπώς, το συμπλήρωμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και γαρ πλήρωμα κεφαλή σώμα, διότι το πλήρωμα, το συμπλήρωμα της κεφαλής είναι το σώμα. Και πλήρωμα σώματος κεφαλή, και το συμπλήρωμα του σώματος είναι η κεφαλή. Για να δει κανείς τι στενής σχέσης υπάρχει. Όμως αγαπητοί μου, στην επέκταση της Εκκλησίας στη γη έχει το Λόγο και το Άγιον Πνεύμα. Και είναι η πνευματολογική διάσταση της Εκκλησίας που εκφράζεται με την Πεντηκοστή. Είναι συντελεστέ οι δύο παράκλητοι. Ο πρώτος παράκλητος, ο ενανθρωπής ασιός. Ο άλλος, ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον ήλθε στη γη όταν ο Υιός ανήλθε στον ουρανόν, και έκτοτε μένει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιον, και μένει για να την αγιάζει. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν υπάρχει η γνώσης, αλλά και η αποδοχή, όπως λέγαμε, της ταυτότητος του Χριστού. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον είναι ακατανόητη η πνευματική ζωή, όπως την θέλει ο Πατήρ και την εδίδαξε ο Υιός. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών, εν σώμα του Χριστού, εν πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι η Εκκλησία, εκεί είναι θεμελιωμένη. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού που το διατηρεί ζωντανό και αυξανόμενο και τελειούμενο το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον μαζί με τον Υιόν πρικίζει την Εκκλησία. Την πρικίζει με τα δώρα τα πολλά που φέρνει από τον ουρανό. Και η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Αγαπητοί, σήμερα η Εκκλησία φανερώθηκε ένδοξη και τελεία μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο. Έχει μεγάλο σκοπό η Εκκλησία. Πρέπει να εκκλησιαστικοποιήσει τον κόσμο. Πρέπει οι πιστοί να τελειωθούν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η Εκκλησία πρέπει να ζει έντονα τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που εκεί θα είναι το η ολοκλήρωσή της. Και σε τούτο παίρνει τη μαρτυρία και την προτροπή και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος που μένει στην Εκκλησία. Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν προς ποιον? Προς τον Χριστόν. Έρχου, έλα. Ποιος? Και το Πνεύμα και η νύμφη, και η Εκκλησία και το Άγιον Πνεύμα. Αν κάποτε μάθουμε, αγαπητοί, τι είναι η Εκκλησία, θα συγκλονιστούμε. Θα δοξάσουμε τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν
που μας συμπεριέλαβε στην κοινωνία Του, στην Εκκλησία Του. Θα αισθανόμεθα ότι δεν είναι η Εκκλησία, ότι οτιδήποτε άλλο δεν έχει την αξία, οτιδήποτε που δεν είναι Εκκλησία. Θα μένει πάντα κάτι ξένο, πάντα κάτι δεύτερο, πάντα κάτι κουτό, κάτι πάντα που δεν θα σωθεί. Ό,τι δεν είναι Εκκλησία. Εκκλησίας ουδέν ίσον, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όσοι πολεμούν την Εκκλησία, ανοητένουν και χάνονται. Όσοι την αγαπούν, παίρνουν τη δόξα, τη δική της. Και όλα αυτά τα εργάστηκε η δύναμη, η σοφία και η αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού, στον οποίον ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησης, και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Αμήν.